Λοιπόν, καλημέρα στον κόσμο που μπαίνει σιγά σιγά. Βλέπω εδώ πέρα ανεβαίνει ο αριθμός, 40, 50 και ούτω καθεξής. Καλημέρα σας, είμαι ο Νίκος Ομοράντης. Τι κάνετε, είστε καλά? Έχουμε καιρό να τα πούμε live από την κάμερα. Πλέον έχω τη χαρά να είμαι πλέον, να εκπροσωπώ το 100% Hotel Show. Είναι, όπως γνωρίζετε, μία από τις πιο επιτυχημένες εκθέσεις για ξενοδόχους στην Ελλάδα. Λέω τα λίγα εισαγωγικά και μετά θα κάνω την επίσημη έναρξη, έτσι λίγο να σπάσω τον πάγο. Και εγώ είμαι λίγο, όπως λένε, σκουριασμένος, γιατί έχω καιρό να κάνω live. Με αρκετούς από εσάς τα έχουμε πει πολλές φορές στη Hotelier Academy. Παρακολουθούσατε τα live μας στους προηγούμενους μήνες. Τώρα όμως εδώ πέρα είμαστε για το 100% Hotel Show. Την έκθεση που τόσο πολύ αγαπάμε, που θα θέλαμε τόσο πολύ να είμαστε και φέτος εκεί πέρα, αλλά δεν μπορέσαμε, δεν καταφέραμε φέτος να κάνουμε από κοντά κανονικά την διοργάνωση λόγω των περιορισμών που υπάρχουν για την πανδημία. Θέλω όμως να μου γράψετε στο chat ποια ξενοδοχεία είναι εδώ πέρα σήμερα κοντά μας, γιατί σε λίγο που θα βγούμε live από το Facebook θα ήθελα να τα αναφέρω. Είναι πολύ ωραίο πάντα να αναφέρουμε τα ξενοδοχεία τα οποία μας τιμούν με την παρουσία τους και να ακούει και ο κόσμος ότι είστε έτσι ενεργοί. Άντζελα, αν μπορείς, κάνουμε spotlight στην κάμερα. Η Άντζελα είναι στο back office του 100% Hotel Show. Κάνουμε spotlight στην κάμερα έτσι ο κόσμος να βλέπει εμένα ακριβώς. Και όταν θα κλείσω την εισαγωγή μου, τότε θα καλωσορίσω και τον Μιχάλη Καραγιώργο από τη Web Hotelier, ο οποίος θα είναι εδώ πέρα κοντά μας και θα μας πει τόσο ωραία πράγματα σε αυτή την πολύ ωραία εβδομάδα που έχουμε. Λοιπόν, ωραία, γράφετε εδώ πέρα από τα ξενοδοχεία. Χαμός γίνεται. Πολύ χαρούμενος είμαι, να ξέρετε. Πάντα χαίρομαι που βλέπω τα καταλήματα να είναι τόσο ενεργά. Θα αναφέρω όσα περισσότερα μπορώ στο live σε λίγο στο Facebook. Οπότε έχετε όλο το χρόνο να γράψετε τα ξενοδοχεία. Άντζελα, μπορείς να μας βγάλεις live λοιπόν στο Facebook και να με ενημερώσεις ότι είμαστε live και να κάνω το επίσημο καλωσόρισμα για το 100% Hotel Show 2020. Είμαι λίγο αγχωμένος, αλλά ανυπομονώ. Είναι πάρα πολύ ωραία. Φέτος είναι, δεν είναι ωραία η κατάσταση που ζούμε, όμως είναι πολύ ωραίο το γεγονός ότι έχουμε καταφέρει να επικοινωνούμε μαζί σας διαρκώς και καταφέραμε πραγματικά να διοργανώσουμε μια έκθεση online. Σε λίγο θα ακούσετε παραπάνω πράγματα, γιατί ίσως κάποιοι από εσάς δεν έχετε αντιληφθεί ακριβώς τι θα γίνει αυτήν την εβδομάδα. Όμως πιστέψτε με, θα είμαι όσο πιο διαφωτιστικός γίνεται. Καλημέρα λοιπόν, καλημέρα από το 100% Hotel Show. Βλέπω ότι είμαστε και live στο Facebook. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που σας καλωσορίζω σήμερα στην online διοργάνωση της έκθεσης και αν και είναι λίγο αμήχανο ότι δεν έχουμε όλες αυτές τις χιλιάδες του κόσμου κοντά μας να συναναστραφούμε όπως κάνουμε κάθε χρόνο, κάθε Νοέμβριο με το 100% Hotel Show, είμαι χαρούμενος που έχουμε καταρθώσει να πραγματοποιήσουμε την έκθεση με έναν διαφορετικό τρόπο. Με έναν τρόπο που θα σας βοηθήσει να έρθετε σε επαφή όλοι εσείς μεταξύ σας, με τους εκθέτες που συμμετέχουν στην έκθεση και να βρείτε νέες λύσεις και να συζητήσετε για το 2021. Το 2021 το οποίο απαιτεί αλλαγές και απαιτεί να ενημερωθείτε για το τι καινούργιο υπάρχει στην αγορά. Δεν μπορούμε να ανοίξουμε τα ξενοδοχεία μας όπως ήταν το 2019, γιατί αρκετοί από εσάς δεν ανοίξατε. Έχουν αλλάξει τα πράγματα, οι εταιρείες έχουν διαμορφώσει διαφορετικά τις λύσεις τους και είναι πολύ σημαντικό να έρθετε σε επαφή με όλους αυτούς τους ανθρώπους, με όλες αυτές τις εταιρείες που έχουν στην ουσία να σας προσφέρουν κάτι καινούριο. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλω να σας καλωσορίσω και εκ μέρους της διοργάνωσης της εταιρείας Demand First Media, που έχει πραγματικά κάνει όλο αυτό τον μεγάλο κόπο και αγώνα για να στήσει όλο αυτό και δεν το έβαλε κάτω ότι έχουμε μια πανδημία, δεν θα διοργανώσουμε την έκθεση. Από την πρώτη στιγμή ο διοργανωτής, ο κύριος Δημήτρης Αντωνάκος, είχε μεγάλη ανησυχία για το πώς θα πραγματοποιήσει την έκθεση. Όχι για κάποιον άλλο λόγο, για να δώσει πραγματικά τη λύση που η αγορά χρειάζεται. Όλα αυτά τα λέω τα εισαγωγικά γιατί είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι αυτή η εβδομάδα που διανύουμε δεν είναι μια εβδομάδα απλά που θα δείτε κάποια webinars και workshops, είναι μια εβδομάδα που θα δείτε κανονικά, θα κάνετε κανονικά την έκθεση, δηλαδή τις επαφές σας με όλες αυτές τις εταιρείες.
Τώρα λοιπόν θα σας κλέψω άρα 2-3 λεπτά πριν το workshop της Web Hotelier για να σας εξηγήσω πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό. Λοιπόν, αυτές τις μέρες λοιπόν, αν δείτε στο hotelshow.gr, θα δείτε ότι πάνω δεξιά γράφει κάπου live έκθεση. Και τι συμβαίνει εκεί. Λοιπόν, μισό λεπτάκι να μπω και εγώ στο site, μπας και κάνω ένα share screen και μπορέσω να σας δείξω κάποια πράγματα. Λοιπόν, όταν μπείτε λοιπόν στο site του 100% Hotel Show, θα βρείτε ένα κουμπάκι που λέει στο μενού live έκθεση. Και τι είναι αυτό το κουμπί. Όταν το πατήσετε, σε εκείνο το περιβάλλον θα δείτε τους εκπροσώπους των εταιριών, τις φάτσες από τους εκπροσώπους των εταιριών, να είναι έτοιμοι να μιλήσουν μαζί σας μέσω κάμερας. Όταν λοιπόν θέλετε να επικοινωνήσετε με κάποιον, π.χ. εγώ είμαι αυτή τη στιγμή online, τώρα δεν μπορώ να μιλήσω, σε λίγο θα μπορώ να μιλήσω όμως, θα μπορείτε να πατήσετε πάνω στη φάτσα μου και να ανοίξει κατευθείαν live η κάμερα και να μιλήσουμε και να συζητήσουμε τις πιθανότητες συνεργασίας. Θα κάνω ένα πολύ σύντομο share screen για να σας επεξηγήσω ακριβώς πώς γίνεται. Λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα, βλέπετε το 100% Hotel Show, είμαι στο περιβάλλον live έκθεσης, βλέπετε εδώ πέρα είναι όλοι οι άνθρωποι από τις εταιρείες. Κάποιες εταιρείες έχουν παραπάνω από έναν άνθρωπο, συνήθως έχουν 2-3. Αν πατήσετε το φίλτρο ενεργή, θα δείτε τους ανθρώπους που είναι ενεργοί αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ εγώ δυστυχώς να πατήσω τώρα πάνω, ας πούμε, στη φάτσα κάποιου για να αρχίσει με την κάμερα, να ανοίξει η κάμερα. Όμως, μετά, που θα κλείσω δηλαδή εγώ και δεν θα είμαι στο live εδώ πέρα του 100% Hotel Show, όποιος μου χτυπήσει την πόρτα μου θα την ανοίξω και θα ανοίξω και θα μιλήσουμε μέσω κάμερας για τις πιθανότητες συνεργασίας. Άρα η έκθεση πραγματοποιείται κανονικά online. Και αυτό που θα σας πρότεινα, επειδή βλέπω πάρα πολύ κόσμο εδώ πέρα στο webinar για τη Web Hotelier, αλλά και στα social media, θα σας πρότεινα, αφού πάρετε το χρόνο σας, να μπείτε στο 100% Hotel Show, να δείτε ποιοι εκθέτες είναι live και να πατήσετε πάνω και να μιλήσετε μαζί τους. Αν ο εκθέτης είναι απασχολημένος, θα σας πει ένα μήνυμα να περιμένετε μέχρι να απελευθερωθεί και να μπορεί να μιλήσει μαζί σας. Αυτά λοιπόν τα εισαγωγικά για το 100% Hotel Show. Κανονική έκθεση. Μπορείτε να μιλήσετε εδώ. Βλέπω με τον Αθανάσιο Καλκούνο. Ποιος άλλος είναι από αυτήν την εταιρεία? Είναι η εταιρεία ACO. Άκης Καπέτας. Πάω και σε μια άλλη εταιρεία. Να, Βασίλης Πολύζος, Visco. Βλέπω εδώ πέρα πιο κάτω μια άλλη εταιρεία, Vision Μαυριδάκης, ο Δημήτρης Μαυριδάκης, ο Αλέξανδρος Στραματάκης. Είναι online. Αν πατήσω πάνω τους, μπορώ να μιλήσω. Είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχει δυνατότητα με ένα μόνο κλικ να μιλήσετε με όλους αυτούς τους επαγγελματίες οι οποίοι έχουν κάποια καινούργια λύση για εσάς. Και από τα φίλτρα εννοείται, μπορείτε να φιλτράρετε και να πείτε ότι εγώ θέλω Hotel Experience and Operation εταιρείες. Υπάρχει κάποιος ενεργός. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος ενεργός. Ή να δω το architecture κτλ. Κόλλησε η οθόνη μου λοιπόν. Κάνω stop share και επανέρχομαι. Λοιπόν, θα ξανασυστηθώ. Είμαι ο Νίκος Μωράντης. Κάποιοι με ξέρετε από την Hotelier Academy, κάποιοι με ξέρετε από το Desk Setters. Πολλοί όμως με ξέρετε από το 100% Hotel Show. Συμμετέχω στο 100% Hotel Show από την αρχή της δημιουργίας του. Είμαι πολύ χαρούμενος που μου δίνεται κάθε χρόνο η ευκαιρία από την Demand First Media να συμμετέχω τόσο ενεργά σε αυτό το event. Και είμαι πολύ χαρούμενος που σήμερα θα είμαι ο host όλων των αυτών των workshops που θα παρακολουθήσετε. Όχι όλων, είναι 2 τα workshops κάθε μέρα. Και διπλά χαρούμενος γιατί φέτος έχουμε κάτι διαφορετικό. Έχουμε ένα εβδομαδιαίο event οργανώσει, εκπαιδευτικό event, μαζί με την Web Hotelier. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι υπάρχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον από εσάς να δείτε το πώς λειτουργεί η πλατφόρμα της Web Hotelier και πώς λειτουργεί αυτό το Booking Engine για να λύσετε όλες τις απορίες σας, που εμείς σε συνεργασία με τους ανθρώπους της Web Hotelier φροντίσαμε να δημιουργήσουμε ένα πενθήμερο workshop, οπότε η κάθε μέρα μας θα ξεκινάει με έναν πρόλογο από εμένα, αντίστοιχο, ελπίζω μικρότερο τις επόμενες ημέρες, και από εκεί και πέρα η Web Hotelier θα παρουσιάσει ένα-ένα τα εργαλεία της, αλλά όχι απλά να σας παρουσιάσει ποια είναι τα εργαλεία, μεθοδολογία χρήσης, οπότε είναι εκπαιδευτικό. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το μεσημέρι βέβαια έχουμε κάθε μέρα άλλες θεματολογίες στις 2, πολύ ωραίες θεματολογίες σε σχέση με την εξοικονόμηση ενέργειας, σε σχέση με τα ξενοδοχειακά σήματα, με το management, με το revenue και τα τοπικά προϊόντα. Υπέροχη εβδομάδα, γεμάτη εβδομάδα και έχω έρθει στο γραφείο μου με πάρα πολύ κέφι. Λοιπόν, υπενθυμίζω ότι εσείς που βλέπετε το workshop αυτή τη στιγμή της Web Hotelier,
Αφού τελειώσει, μπορείτε να μπείτε στο περιβάλλον live έκθεση το 100% Hotel Show και να μιλήσετε με όλους εμάς online. Θα χαρώ να μου χτυπήσετε και τη δική μου πόρτα λοιπόν. Και αν τα καταφέρουμε να μιλήσουμε, γιατί έχω και μια full agenda με meetings, γιατί ήδη πολλοί από εσάς έχετε κλείσει τα meetings με όλους εμάς που θέλετε να μιλήσετε. Λοιπόν, Μιχάλη Καραγιώργο, σε καλωσορίζω. Η Άντζελα με βγάζει από spotlight για να βλέπουμε και εσένα στην κάμερα. Έχουμε λοιπόν τον Μιχάλη Καραγιώργο από την Web Hotelier και περιμένουμε να ακούσουμε όλα αυτά τα ωραία που έχεις να μας πει σήμερα. Με τη σειρά μου να σας καλωσορίσω όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την 100% Hotel Show για τη δυνατότητα που μας δίνει να έρθουμε ουσιαστικά κοντά σας live. Ευχαριστούμε τον Νίκο, τον Μωράντη, για την πάντα ευχάριστη παρουσίαση και εισαγωγή που κάνει στην έκθεση. Με τη σειρά μας θα ευχαριστήσουμε και την εταιρεία Demand Fairs για τη δυνατότητα αυτή που μας δίνει μέσα από το αγώνα αυτό που έχει κάνει για την έκθεση. Σήμερα θα δούμε το πρώτο set των online workshop. Θα συζητήσουμε για το πώς να στήσετε σωστά την πληροφορία στην μηχανή κράτησης της Web Hotelier. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Με πολλά άτομα από εσάς γνωριζόμαστε ήδη προσωπικά. Με άλλους έχουμε μιλήσει τηλεφωνικώς. Θα χαρούμε πολύ στο τέλος της παρουσίασης να μας θέσετε τα ερωτήματά σας. Και μπορούμε επισήμως να ξεκινήσουμε και την παρουσίαση. Μιχάλη, μόνο θέλω μισό λεπτάκι εγώ από την πλευρά μου, επειδή υποσχέθηκα να αναφέρω κάποια ονόματα ξενοδοχείων και βλέπω ότι εδώ πέρα έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους που έχουν γράψει. Θέλω να πω ότι μαζί μου σήμερα βλέπω εδώ είναι το Electro Village στη Μύκονο, το Thalassa Beach Resort, βλέπω το Άντωνις Hotel Apartment, Αφρόεσα Hotel Ημεροβίγλη, θα πω κάποια ονόματα, θα μου το επιτρέψετε. Γεράνι Beach Apartments, Aqua Grand Exclusive Deluxe Resort στη Λίνδο, υπέροχο ξενοδοχείο, το ξέρω. Από Αστυπάλαια είδα πριν το Πηλαία Boutique Hotel, μια πολύ καλή προσπάθεια που το αναβαθμίζει πολύ το νησί. Εσπέρια Group Hotel στη Ρόδο, πολύ σημαντικά ξενοδοχεία, πάρα πολύ χαρούμενο είμαι λοιπόν, που είστε όλοι εσείς μαζί μας. Blue Lagoon Ocean, La Casa di Napa Apartments από την Αγία Νάπα, βλέπουμε και από την Κύπρο ότι έχουμε συμμετοχές. Μεσογείο Beach Hotel στην Κέρκυρα, Belvedere Hotel Αγία Πελαγία, Ionian Hill στη Ζάκυνθο, Αλθία Boutique Hotel στην Κάρπαθο, κλασικά, Φανάρι Villas, Αλέκα της Αντροπαλάς Καλπιδική, Casa de Blue Studios Κεφαλονιά, λέω κάποια επιλεγμένα, έτσι, ό,τι πέφτει στο μάτι μου, κάθε μέρα θα λέω και διαφορετικά. Σαν Άνεμος Resort στη Σαντορίνη, τι να πω, πάρα πολλά ξενοδοχεία, Ρόδος Πάρκ, μπράβο, είναι πολύ σημαντική η συμμετοχή σας. Περιμένουμε να σας δούμε και μετά live να μιλήσετε μαζί μας στις συναντήσεις. Λοιπόν, Μιχάλη, κλείνω κάμερα, κλείνω μικρόφωνο, ο λόγος σε σένα, θα επανέλθω σε μία ώρα που θα κάνουμε το closing. Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πάσα ουσιαστικά που μας έδωσε. Θα ξεκινήσουμε την εισαγωγή του σημερινού workshop, το οποίο περιλαμβάνει πώς να στήσουν τα καταλέμματα ουσιαστικά σωστά την πληροφορία μέσα στη μηχανή κράτησης. Και στο σημείο αυτό θα μοιραστούμε την οθόνη σας για να δούμε οι φίλοι μας ακριβώς την πληροφορία. Δώστε μου μισό λεπτό. Λοιπόν, το θέμα μας σήμερα, όπως είχαμε και είπαμε και στην αρχή της εισαγωγής, είναι πώς θα στήσετε σωστά την πληροφορία μέσα στη μηχανή κρατήσεων της Web Hotelier. Ο στόχος μας είναι ουσιαστικά η αύξηση των conversion. Αυτό εξαρτάται σίγουρα από την επισκεψιμότητα που έχετε στη μηχανή σας κράτησης, όπως και στο site σας. Τη σωστή παρουσίαση είναι αυτό που θα δει ο πελάτης ουσιαστικά και θα λύσει κάποια από τα ερωτήματά του και οι τιμές και η διαθεσιμότητα που παρέχει το κατάλημά σας.
Ουσιαστικά θα κάνουμε μία παρομοίωση. Είναι πολύ κοντά αυτό, η επισκεψιμότητα σε ένα site είναι ουσιαστικά, φανταστείτε, ότι ένα λεωφορείο με πιθανούς πελάτες έρχεται στο κατέλεμά σας. Θα πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν ξεκάθαροι προς το πελάτη μας για να μην του λύσουμε, για να του λύσουμε κάθε απορία και να μην προκύψουν απορίες. Για παράδειγμα, θα τους κρύβατε το μπάνιο και τη θέα σας. Θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι από τον στον πελάτη. Το πρώτο κομμάτι της παρουσίασής μας είναι πολύ σημαντικό και περιλαμβάνει το περιεχόμενο της μηχανής μας κράτησης. Αυτό έχει 4 επιμέρους ενότητες. Πάρα πολύ βαρύτητα δίνουμε στις φωτογραφίες του καταλέμματος. Σε αυτό το κομμάτι θα θέλαμε να σας πούμε ότι προτείνουμε η φωτογράφηση να είναι επαγγελματική, να υπάρχει υψηλή ανάλυση και έχουμε δει ότι η φωτεινότητα παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Ουσιαστικά θα πρέπει στη φωτογράφηση σε κάθε δωμάτιο, είτε αυτό έχει να κάνει σε επίπεδο καταλήμματος είτε σε επίπεδο δωματίου, να παρουσιάζεται όλους τους χώρους, να υπάρχει σωστή σειρά, που σημαίνει ότι θα υπάρχει και ομοιογένεια μεταξύ των δωματίων, δηλαδή θα πρέπει να έχετε μία σωστή δομή. Καλό θα είναι σαν πρώτη φωτογραφία να εισάγετε τους κύριους χώρους, την πιο δυνατή σας φωτογραφία, έπειτα να υπάρχουν οι δευτερεύοντες χώροι και έπειτα από αυτό μπορείτε να εισάγετε φωτογραφία της θέας του δωματίου είτε των βεσέ, των λουτρών του δωματίου. Προτείνουμε τουλάχιστον 4 φωτογραφίες. Βέβαια, αυτό είναι πάντα σε συνάρτηση με το μέγεθος του δωματίου. Για μεγαλύτερα δωμάτια, όπως δίχωρα δωμάτια, πάντα προτείνουμε περισσότερες φωτογραφίες, ώστε να είναι ξεκάθαρα στον πελάτη και να μην του δημιουργούνται περισσότερες απορίες για το πώς είναι το επόμενο δωμάτιο και τα λοιπά. Δεύτερη κατηγορία, εξίσου σημαντική, είναι οι περιγραφές και ονομασίες του καταλήμματος και των δωματίων. Ουσιαστικά εδώ είναι μια μεγάλη ευκαιρία για εσάς να τονίσετε το unique selling points του καταλήμματος. Τι σας διαφοροποιεί από τα άλλα καταλήμματα. Ποιο είναι το ουσιαστικά το δυνατό σας πλεονέκτημα σε σχέση με τα υπόλοιπα καταλήμματα. Θα πρέπει οι περιγραφές σας σίγουρα να είναι και λεπτομερείς, ώστε να λύνουν κάθε απορία στον επισκέπτη, αλλά καλό θα είναι να είναι και συνοπτικές. Δεν θέλουμε να κουπιάζουμε και δεν θέλουμε να κουράζουμε τον πελάτη να διαβάζει πολλές σελίδες πληροφορίες, γιατί ουσιαστικά αυτό μειώνει το conversion. Θέλουμε η πληροφορία να είναι ουσιαστικά to the point, να μην διακόπτει σε καμία περίπτωση την διαδικασία της κράτησης και να είναι σύντομη. Πολύ σημαντικό είναι οι ορολογίες που χρησιμοποιούμε να είναι ευκολονόητες. Για παράδειγμα, όσον αφορά ονομασίες δωματίων, όλοι οι πελάτες πλέον είναι familiar με κάποιους όρους, όπως standard δωμάτιο, deluxe δωμάτιο, superior ή ακόμα και junior suite. Οι πελάτες θα ουσιαστικά είναι familiar με αυτά και γνωρίζουν τις διαφορές μεταξύ των δωματίων, όπου ο καθένας μπορεί να επιλέξει το δωμάτιο που ταιριάζει στη δική του περίπτωση. Δεν θέλουμε, για παράδειγμα, να ονομάσουμε ένα τύπο δωματίου το πορτοκαλί δωμάτιο, το μπλε δωμάτιο, όπου θα προκύψουν νέες ερωτήσεις στον πελάτη. Σίγουρα για κάποια μπουτίκ ξενοδοχεία αυτό είναι απαραίτητο. Βέβαια, μιλάμε γενικά. Άλλο ένα κομμάτι που ουσιαστικά θα το τονίσουμε και στο τέλος είναι οι μεταφράσεις των δωματίων
όπου αν έχετε, για παράδειγμα, στοχεύετε σε κάποιες ιδιαίτερες αγορές, για παράδειγμα στη ρωσική αγορά, τη γερμανική, καλό είναι να υπάρχουν οι σωστές μεταφράσεις, γιατί είναι το σημείο που οι πελάτες βλέπουν και θα επιλέξουν βάσει της χώρας τους ποιον τύπο δωματίο θέλουν. Άλλο ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι οι παροχές του καταλήμματος, όπου εδώ μπορείτε να αναδείξετε τα unique selling points του καταλήμματος, ουσιαστικά τι σας διαφοροποιεί από τα υπόλοιπα καταλήμματα, ποιο είναι το πλεονέκτημα του καταλήμματός σας σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Θέλετε να εστιάσετε σε κάποιες παροχές SPA που έχετε, είναι το κατάλημα Adams Only. Υπάρχουν διάφορα amenities ουσιαστικά σε επίπεδο δωματίων, είτε facilities σε επίπεδο καταλήμματος, που μπορείτε να τονίσετε. Καλό είναι ουσιαστικά να εισάγετε όλες τις παροχές του καταλήμματος, γιατί είναι το πλεονέκτημά σας. Και μπορώ να σας τονίσω ότι σε αυτό το σημείο μπορείτε να εισάγετε και κάποια χαρακτηριστικά, αν αυτές οι παροχές ή amenities είναι δωρεάν ή με έξτρα χρέωση. Τέλος, στο κομμάτι του περιεχομένου, που είναι ουσιαστικά η πρώτη εικόνα που θα δει ο πελάτης και θα πρέπει να υπάρχει μία σωστή δομή, είναι η τοποθεσία και ο προορισμός. Εδώ μπορείτε να εισάγετε, όπως θα δείτε και στα tabs μας, ακριβείς συντεταγμένες, ώστε να μην υπάρχει κάποια παρενόηση και ο πελάτης να γνωρίζει ουσιαστικά ακριβώς την τοποθεσία του καταλήμματος. Κάποιες οδηγίες άφηξης για να διευκολύνετε τον πελάτη σας. Εδώ παρέχουμε και ελεύθερο κείμενο, ότι μπορείτε για παράδειγμα να πείτε στον πελάτη πώς θα έρθει από το λιμάνι, από το αεροδρόμιο, είτε από το κέντρο της πόλης. Και τέλος, να εισάγετε κάποια αξιοθέατα, κάποια things to do κοντά στο κατάλημά σας. Στο σημείο αυτό, αφού αναλύσαμε φωτογραφίες, περιγραφές, παροχές και τοποθεσίες, θα πάμε να δούμε πώς αυτά φαίνονται στα μάτια του επισκέπτη. Μιχαλή, παρακαλώ. Συγγνώμη λίγο να κάνω μια μικρή παρέμβαση σε αυτό, γιατί παρακολουθώ πάντα τις παρουσιάσεις με ενδιαφέρον και όπου μπορώ δίνω και το δικό μου, ας πούμε, feedback. Βλέπω εδώ πέρα ότι ο Μιχάλης, στο πρώτο πράγμα που αναφέρεται, είναι στο περιεχόμενο. Το περιεχόμενο είναι λίγο υποτιμημένο ως εργαλείο από τους ξενοδόχους και δεν θα έπρεπε. Αναφέρει για τις φωτογραφίσεις, οι οποίες πρέπει να είναι επαγγελματικές, ναι, σαφώς να είναι επαγγελματικές, αλλά αναφέρει και κάποια πράγματα τα οποία είναι η λεπτομέρεια που κάνουν διαφορά. Ας πούμε να έχουν υψηλή φωτεινότητα, το οποίο δείχνει ότι επηρεάζει την καταναλωτική διάθεση. Από την άλλη, αναφέρει ότι πρέπει στο gallery μας να έχουμε όλους τους χώρους και όχι μόνο τα δωμάτια, για να δείξουμε τη γενική εικόνα του ξενοδοχείου και μετά στα δωμάτια να έχουμε επαρκείς φωτογραφίες έτσι ώστε να περιγράφουν τους χώρους. Και αυτά δεν είναι καθόλου αυτονόητα. Έχω δει πάρα πολλά ξενοδοχεία, Μιχάλη, τα οποία δεν τα πληρούν αυτά τα χαρακτηριστικά. Και είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι πολλές φορές επαναλαμβάνουμε και λέμε τα ίδια και τα ίδια πράγματα, γιατί βλέπουμε τις ίδιες ακριβώς καταστάσεις. Επίσης, εγώ θα σας έλεγα όσον αφορά το φωτογραφικό υλικό, είναι σημαντικό να πειραματίζεστε και να βλέπετε τα CTR, τα conversions. Δηλαδή, βάζετε μια φωτογραφία μπροστά. Ποιο είναι το conversion? Αν αλλάξω το gallery, πήγε κάτι καλύτερα, πήγε κάτι χειρότερα και γενικότερα, η webco.gr έχει και στατιστικά, νομίζω, που μπορούν να σας βοηθήσουν γύρω από το performance, έτσι ώστε να καταλάβετε κατά πόσο κάτι πάει καλά ή όχι. Μην ξεχνάτε ότι η φωτογραφία είναι το α και το ω στην λήψη της αγοραστικής απόφασης. Επίσης, όσον αφορά τις περιγραφές, εγώ θα σας δώσω μια άλλη προσέγγιση όσον αφορά τις περιγραφές. Αν ψάξετε το όνομα του ξενοδοχείου σας, πολλές φορές βλέπετε ότι το ίδιο το link της webco.gr εμφανίζεται στα οργανικά αποτελέσματα. Αυτό τι σημαίνει? Ισχυρό SEO, Search Engine Optimization. Άρα, αν ενημερώσετε επαρκώς το προφίλ του Booking Engine σας με το σωστό SEO optimized content πάνω στα keywords που θέλετε να στοχεύσετε, είναι πολύ πιθανό να βγείτε
και να διεκδικήσετε αναζητήσεις ταξιδιωτών που θα έρθουν κατευθείαν στο booking engine σας. Τι σημαίνει αυτό? Direct κρατήσεις. Άρα, πρέπει λίγο πλέον, αφού έχουμε εξοικειωθεί με τα websites, τα booking engines κτλ., πλέον πρέπει να, και ξέρουμε και το SEO σαν έννοια, θα πρέπει να αρχίσουμε λίγο αυτά να τα συνδέουμε. Και Μιχάλη, νομίζω ότι δεν διαφωνείς γι' αυτό όσον αφορά το search engine optimization και το content μέσα στο booking engine. Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρατήρησή σου. Σίγουρα, επειδή ο στόχος μας, ιδίως αυτή την περίσταση, στην περίπτωση και στις καταστάσεις που ζούμε, το conversion είναι ο στόχος μας και η μετατροπή του πελάτη σε, να οδηγηθεί σε direct κρατήσεις είναι ακριβώς όπως τα λες και πρέπει να δώσουμε μεγάλη βαρύτητα. Είναι η πρώτη επαφή του πελάτη με το site μας και τη μηχανή μας κράτησης, οπότε όλοι αυτοί οι τομείς πρέπει να παρουσιάζουν ομοιογένεια, να υπάρχει κάποια δομή και σίγουρα παίζουν ρόλο στην μετατροπή του πελάτη από επισκέπτη σε τελική κράτηση. Αν θα προχωρήσει ουσιαστικά, θα δούμε τώρα ο πελάτης πώς βλέπει αυτό το περιεχόμενο σαν επισκέπτης στο site μας. Γιατί ουσιαστικά όλα αυτά που προτείνουμε, ο πελάτης μπαίνει στη μηχανή κράτησης και θα δούμε ακριβώς πώς θα βλέπει μέσα στη μηχανή κράτησης. Για παράδειγμα, θα σας βάλουμε ένα συνεργάτη από την Ιταλία. Θα πάμε αυτή τη στιγμή ουσιαστικά ένα ταξίδι στην Ιταλία, που ξέρουμε ότι σε όλους έχει λείψει πάρα πολύ και θα δούμε πώς βλέπει όλα αυτά τα κομμάτια ο επισκέπτης. Σε επίπεδο καταλήμματος, ο πελάτης όταν εισέρχεται στη μηχανή κράτησης, αν πατήσει το κουμπάκι About, θα δει τις γενικές φωτογραφίες του καταλήμματος, όπου προτείνουμε να είναι ουσιαστικά σε μία σωστή σειρά. Για παράδειγμα, να υπάρχουν γενικές φωτογραφίες του καταλήμματος, όπως θα δούμε εδώ, το ξενοδοχείο ουσιαστικά εστιάζει στη θέα. Εμείς προτείνουμε πρώτη φωτογράφηση να είναι μία γενική φωτογραφία του καταλήμματος, έπειτα να εστιάζονται κάποιοι κοινόχρηστοι χώροι και έπειτα μπορούμε να δείξουμε κάποιες φωτογραφίες των δωματίων, λοιπόν κοινόχρηστων χώρων, των χώρων των πρωινών. Εδώ υπάρχει η περιγραφή του καταλήμματος, τα facilities όπως αναφέραμε, unique selling points και κάποιες λοιπές πληροφορίες όπως το check-in policy, check-out. Είναι πολύ σωστό να είναι όλες οι πληροφορίες του The Point, να έχουμε σύντομες περιγραφές, αλλά και λεπτομερείς, να μην κουράζουν τον πελάτη. Έπειτα θα δούμε σε επίπεδο δωματίων, πόσο πελάτης από την κατηγορία Rooms μπορεί να δει όλα μας τα δωμάτια. Ουσιαστικά, σαν κεντρική φωτογραφία, έχουμε τη δυνατότητα να εισάγουμε την πιο δυνατή μας φωτογραφία. Αν πατήσει πάνω ο πελάτης, ξεκινάει με την κεντρική φωτογραφία. Και έπειτα πρέπει να υπάρχει μία ροή των φωτογραφιών. Για παράδειγμα, δευτερεύοντες χώροι, όπως είπαμε, η θέα και κάποια σημεία που δείχνουν το μπάνιο του καταλήμματος. Υπάρχουν και άλλες πληροφορίες, φυσικά, όπως χωρητικότητα δωματίου, amenities και facilities. Τρίτο πεδίο, όπως αναφέραμε, έπειτα από φωτογραφίες, περιγραφές και τα amenities, είναι το Maps and Directions, όπου ουσιαστικά εδώ πληροφορούμε τον πελάτη για το πού ακριβώς βρίσκεται το κατάλημα και έχουμε και ελεύθερο κείμενο ότι μπορούμε να εισάγουμε γενικές πληροφορίες directions για να βοηθήσουμε ουσιαστικά τον πελάτη πώς μπορεί να έρθει στο κατάλημά μας, με ποια μέσα, όπως και κάποια things to do που μπορεί να κάνει πολύ κοντά στο κατάλημά μας και θέλουμε να προωθήσουμε. Για παράδειγμα, αν ένα κατάλημα είναι στην πλάκα, μπορούμε να τους έχουμε κάποιες attractions, όπως το Μουσείο της Ακρόπολης, περίπατο στην πόλη, είτε σημεία πρόσβαση στην αγορά.
Θα σας δείξουμε τώρα πώς εισάγουμε αυτή την πληροφορία μέσα στο σύστημα της Web Hotelier. Ουσιαστικά, μπαίνοντας μέσα στο λειτουργικό μας, σε επίπεδο πρώτα καταλήμματος, έχουμε το tab Setup Photos, όπου ουσιαστικά εδώ θα δείτε το tab Property Photos. Μπορούμε να εισάγουμε από το σημείο εδώ Choose Files, τα αρχεία που θέλουμε, όπου εισάγουμε τις φωτογραφίες του καταλήμματος. Η σειρά Upload είναι ουσιαστικά η σειρά που θα βλέπει ο πελάτης. Προτείνουμε πάντα μία σωστή δομή, όπως εξωτερικές λήψεις του καταλήμματος, δευτερεύοντες χώροι, όπως οι χώροι της ρεσεψιόν του πρωινού, και έπειτα μπορούμε να δείξουμε ενδεικτικά και κάποιες φωτογραφίες των δωματίων. Το σημείο των περιγραφών είναι στο Setup Description, όπου ουσιαστικά εδώ θα δείτε έχουμε όλες τις γλώσσες. Στην αγγλική, δίπλα από κάθε γλώσσα, υπάρχει το κουμπάκι Edit, όπου εισάγουμε την αντίστοιχη περιγραφή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι θα πρέπει να βλέπετε τις μεταφράσεις σας. Ιδίως για καταλήμματα που θέλετε να στοχεύσετε σε κάποιες αγορές, όπως η ρωσική, η γερμανική, η ισπανική αγορά, είναι πολύ σωστό να είναι up-to-date οι περιγραφές σας και ο πελάτης να βλέπει στην αντίστοιχη γλώσσα την αντίστοιχη περιγραφή. Εδώ αναπτύσσετε κάποιες γενικές περιγραφές του καταλήμματος, όπως πόσα δωμάτια έχει, σε ποια περιοχή βρίσκεται και τις δυνατότητες που έχει μία σύντομη ανάπτυξη του περιεχομένου του καταλήμματός σας. Στο κομμάτι των παροχών πάντα, στο επίπεδο του καταλήμματος, μπορείτε από το πεδίο Manage Facilities να αναπτύξετε όλες τις παροχές που έχει το κατάλημα. Για τη βοήθειά σας, σας έχουμε default λίστα με κάποιες από τις γενικές παροχές. Βέβαια, επειδή εξελίσσεται συνεχώς αυτός ο τομέας, σας έχουμε και ελεύθερο κείμενο, όπου μπορείτε σε αυτό το πεδίο να εισάγετε, για παράδειγμα, μία παροχή της εποχής, για παράδειγμα, Netflix, να εισάγετε για τους πελάτες σας με το κουπάκι Add Facilities, και σε κάθε παροχή που εισάγετε έχετε τη δυνατότητα να βάλετε και μία σύντομη περιγραφή. Για παράδειγμα, αν το κατάλημά σας είναι pet friendly, μπορείτε να εισάγετε ότι εμείς δεχόμαστε κάποια pets μέχρι κάποια κιλά, κάποιου μεγέθους κτλ. Και σίγουρα μπορείτε, για παράδειγμα, σε κάποιες παροχές όπως το laundry, να εισάγετε αν είναι με extra cost ή αν είναι δωρεάν η παροχή. Τέλος, το κομμάτι των GEO, όπου είναι πού βρίσκεται το κατάλημά σας, είναι από το Setup GEO και Setup Maps and Directions, όπου μπορείτε σε ελεύθερο κείμενο, πατώντας το Edit Directions, να εισάγετε πώς μπορεί να έρθει κάποιος στο κατάλημά σας και κάποιες attraction κοντά, things to do. Αυτό έχει να κάνει με την πρώτη ενότητα που περιλαμβάνει το περιεχόμενο και τις τιμές. Πολύ σημαντικό πεδίο θα οδηγηθούμε στη δεύτερη ενότητα που περιλαμβάνει τις πολιτικές και τις τιμές. Εδώ έχουμε τέσσερις ουσιαστικά ενότητες. Είναι οι πολιτικές, όσον αναφορά τις πολιτικές πληρωμής ακύρωσης ή ακόμα και τις πολιτικές που έχετε για τα παιδιά. Αν, για παράδειγμα, το κατάλημα είναι adults only, αν δέχεστε παιδιά, μπορείτε να ορίσετε την ηλικιακή ομάδα. Εδώ προτείνουμε πάντα να υπάρχουν ευκολονόητες ονομασίες, ξεκάθαρες χρεώσεις και κείμενα. Δεν θέλουμε, για παράδειγμα, να μπερδέψουμε τον πελάτη.
Ουσιαστικά ο πελάτης είναι πλέον familiar, είναι εξοικειωμένος με κάποιες χρεώσεις όπως χρεώσεις στο check-in ή κάποια χρέωση στο booking ή για non-refundable πολιτικές πληρωμής και κύρωση όπου ο πελάτης θα πληρώσει όλο το ποσό κατά τη διάρκεια της κράτησης και δεν υπάρχει ουσιαστικά ελεύθερη ακύρωση. Δεν θέλουμε να μπερδέψουμε τον πελάτη με μεγάλα κείμενα, για παράδειγμα, on booking 10%, 2 εβδομάδες πριν το 30%, στο check-in το υπόλοιπο ποσό και κάποιο κομμάτι να μένει στο check-out. Θέλουμε να είναι ξεκάθαρες οι χρεώσεις, απλές κινήσεις και να είναι γρήγορη η διαδικασία έως την κράτηση. Δεν θέλουμε κάποια άλγεβρα, δηλαδή ουσιαστικά δεν θέλουμε ο πελάτης να έχει τελειώσει το πολυτεχνείο για να κάνει μία απλή κράτηση. Αυτό μειώνει το conversion, που είναι κάτι που δεν θέλουμε. Θέλουμε η διαδικασία να είναι πολύ γρήγορη. Πάρα πολύ σημαντικό γνωρίζετε ότι ο πελάτης πλέον πριν κάνει μία κράτηση θα κάνει μία μελέτη και στους υπόλοιπους OTAs. Καλό είναι να υπάρχει πάντα μία εναρμόνιση με τους OTAs και αν θέλουμε να στρίψουμε τις κρατήσεις σε direct, να είναι όσο το πιθανό πιο ελαστικές στη μηχανή κράτησης, το οποίο μπορεί να είναι και μία ουσιαστικά προσφορά προς τον πελάτη, να κάνει κράτηση απευθείας από εσάς με μία πιο ελαστική πολιτική πληρωμής και ακύρωση. Δεύτερο σημείο που πρέπει να θίξουμε είναι οι τιμοκατάλογοι, όπου αναφέρουμε ότι πρέπει να υπάρχουν ευκολονόητες ονομασίες. Οι πελάτες είναι πλέον πολύ εξοικειωμένοι με τιμοκαταλόγους, για παράδειγμα, Fully Flexible, Early Booking Offer, Free Cancellation. Δεν θέλουμε δύσκολα ονόματα και περιγραφές για τον πελάτη, γιατί δεν θέλουμε να τον αναγκάσουμε να ψάξει, να γυρίσει σε κάποιο OTA, να κοιτάξει την αντίστοιχη περιγραμμή. Θέλουμε να είναι ουσιαστικά to the point. Φυσικά πρέπει να υπάρχει σωστή αντιστοίχηση με τις πολιτικές. Δεν θέλουμε να ονομάσουμε ένα τιμοκατάλογο fully flexible, αλλά να μην δίνει τη δυνατότητα δωρεάν ακύρωσης και να υπάρχει ουσιαστικά μία εναρμόνιση με τους υπόλοιπους OTAs, με τα υπόλοιπα κανάλια. Το κομμάτι των προσφορών είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι που έχει ουσιαστικά να κάνει άμεσα με την στρατηγική του ξενοδοχείου και το τι θέλει να προωθήσει. Αν θέλει να προωθήσει κάποια συγκεκριμένα δωμάτια, κάποιους συγκεκριμένους τιμοκαταλόγους, αν θέλει να προωθήσει μία long stay offer, μία last minute προσφορά ή να εστιάσει σε κάποια συγκεκριμένη αγορά. Έχουμε 2 δυνατότητες στη Web Hotelier. Ουσιαστικά αυτό μας δίνει και ένα πλεονέκτημα. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω dynamic pricing, ουσιαστικά να κάνουμε κάποιες προσφορές μόνο για τη μηχανή μας κράτησης ή να δημιουργήσουμε νέους τιμοκαταλόγους, αν για παράδειγμα θέλουμε αυτούς τους τιμοκαταλόγους να τους συνδέσουμε με τα κανάλια και πάντα πρέπει να στοχεύσουμε να είναι ευκολονόητα. Για παράδειγμα, όλοι οι πελάτες μας είναι εξοικειωμένοι με μια last minute προσφορά, με μια long stay offer, με ένα early booking τιμοκατάλογο. Τέλος, σε αυτή την ενότητα έχετε τη δυνατότητα να εισάγετε στο σύστημα κάποια extras. Ουσιαστικά, εδώ μπορείτε, έχετε τη δυνατότητα να είναι είτε δωρεάν είτε με χρέωση. Είναι ένα εμπορικό σημείο που δεν έχουμε κάποια περαιτέρω χρέωση για εσάς. Μπορείτε να αναπτύξετε κάποια
I like keep it as short and simple. Δεν πρέπει να καθυστερήσει η διαδικασία της κράτησης. Θα επιλέξετε βάσει της στρατηγικής και του είδους του καταλήμματός σας τα δυνατά σας σημεία και να εντάξετε, για παράδειγμα, 3 ή 4 έξτρας που εσείς πιστεύετε ότι είναι τα πιο εμπορικώς σημαντικά για το κατάλημά σας. Για να δούμε πώς βλέπει αυτά ο πελάτης στη μηχανή κράτησης. Για παράδειγμα, στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο θα κάνουμε μία έβρεση. Θα δείτε ότι αυτό το κατάλημα ουσιαστικά έχει τιμοκαταλόγους non-refundable rate και standard rate. Είναι ορολογίες που είναι πλέον εξοικειωμένος ο πελάτης. Και αν πατήσει πάνω σε κάποιο από τους τιμοκαταλόγους, θα δει σίγουρα και τα rate notes, θα δει για παράδειγμα το board, αν είναι room only το κατάλημα, αν έχει τιμοκαταλόγους bed and breakfast, half board, θα δει τις πολιτικές των παιδιών και θα δει ξεκάθαρα this reservation requires 100% prepayment. Είναι ξεκάθαρες από ό,τι βλέπετε, απλές προτάσεις που είναι to the point για τον πελάτη. Θα δει σίγουρα τα amenities. Έπειτα θα δει τα έξτρας, είναι το σημείο που σας τονίσαμε. Δεν θέλουμε ο πελάτης να δει άπειρα έξτρας, γιατί μπορεί να μην προχωρήσει την κράτηση. Είναι ουσιαστικά σαν ένα εμπορικό κατάστημα. Αν μπείτε και δείτε χιλιάδες προϊόντα, το πιο πιθανό είναι να μπερδευτείτε και να μην προχωρήσετε. Εμείς θέλουμε να εστιάσει ο πελάτης στο stay, στην κράτηση, σίγουρα να δει κάποια έξτρας που του αρμόζουν και να προχωρήσει στην κράτηση. Τα μένη της φαίνονται. Λοιπόν, προσφορές, το κομμάτι που είπαμε των προσφορών μπορεί να φαίνεται σε αυτό το πεδίο ως μια καλύτερη ουσιαστικά τιμή ή στο σημείο να κάνουμε ένα specific στο κομμάτι special offers, όπου μπορούμε να εστιάσουμε σε κάποιες προσφορές. Εδώ στη μειώση μπορούμε να κάνουμε κάποιες προσφορές και συγκεκριμένα δωμάτια, συγκεκριμένες περιόδους, σε συγκεκριμένους τύπο καταλόγους. Για να δούμε πώς στείνουμε αυτή την πληροφορία στη μηχανή μας κράτησης. Ουσιαστικά οι πολιτικές μας είναι από το tab Manage Policies, όπου βλέπετε, για παράδειγμα, σε αυτό το κατάλημα υπάρχουν non-refundable πολιτικές, είναι cancellation policies και οι πολιτικές πληρωμές μας. Αν πάμε στην non-refundable, πατήσουμε edit, εδώ βλέπουμε το κείμενο, όπου ουσιαστικά απαιτείται 100% prepayment και δίπλα υπάρχει το κουμπάκι penalties, όπου ουσιαστικά εμείς εδώ εισάγουμε βάση του κειμένου του action που θα γίνει στο σύστημά μας και αντίστοιχα στο πεδίο του payment policy, non-refundable για παράδειγμα, το κείμενό μας και το αντίστοιχο action μας. Στο payment policy, ότι για παράδειγμα on booking είναι 100% prepayment. Στο κομμάτι των τιμοκαταλόγων, όπως είπαμε, είναι μέσα από το tab Rooms. Εδώ βλέπουμε τους τιμοκαταλόγους του δωματίου, όπου αναφέρεται φυσικά το board, περιγραφές του τιμοκαταλόγου και από αυτό το πεδίο μπορείτε να εισάγετε ειδικές περιγραφές, τις πολιτικές μας και λοιπές λεπτομέρειες. Το κομμάτι των προσφορών είναι ουσιαστικά λίγο πιο εξελιγμένο. Είναι μέσα από το tab Manage Dynamic Pricing. Οποιαδήποτε στιγμή θέλετε να μάθετε ή να δημιουργήσετε μία προσφορά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα support μας, όπου σας δείχνουμε πώς εισάγουμε μία προσφορά. Αυτό γίνεται μέσα από το Manage Dynamic Pricing και μέσα από το tab Manage Offers. Ουσιαστικά είναι αυτό που βλέπει ο πελάτης. Δημιουργούμε την προσφορά, το όνομα της προσφοράς, ξεκάθαρες ορολογίες, για παράδειγμα Early Booking Offer, ημερομηνία Stay, Booking Period
και κάνουμε create offer, εδώ έχουμε τη δυνατότητα να αναπτύξουμε κάποια περιγραφή για την προσφορά μας αυτή. Αυτό είναι το πεδίο που στείλουμε, λοιπόν. Αυτό είναι όσο αφορά το κομμάτι πολιτικές, τιμές, προσφορές και θα σας δείξουμε τέλος και το κομμάτι των έξτρας, από ποιο σημείο μπορείτε να εισάγετε τα έξτρας. Είναι ξεκάθαρα, είναι στο πεδίο Manage Extras, όπου πατώντας το κουμπάκι Create Extras, μπορείτε να εισάγετε το έξτρα που θέλετε, για παράδειγμα, μια παροχή σαμπάνια στο δωμάτιο, με την αντίστοιχη χρέωση είτε δωρεάν, περίοδο εφαρμογής, και εδώ μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε να την παρέχετε δωρεάν με κάποια δωμάτια ή τιμοκαταλόγους, είτε με την αντίστοιχη χρέωση. Έχετε πολλές δυνατότητες. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μας ρωτήσετε ή να τα συμπληρώσουμε εμείς για εσάς, να εντάξουμε αυτά τα έξτρας. Έπειτα, το τελευταίο σημείο που μπορείτε να δείτε και είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι η προβολή και οι ενημερώσεις. Εδώ είναι το σημείο ουσιαστικά που προβάλλετε τις προσφορές, εστιάζετε ανάλογα με τη στρατηγική σας, σε κάποιες market-oriented, μπορεί να είναι αν θέλετε να στοχεύσετε σε κάποια προσφορά για πελάτες, για παράδειγμα, από την Αμερική, να κάνετε κάποιες προσφορές που έχουν να κάνουν μόνο για την αμερικανική αγορά. Έχουμε δηλαδή το κομμάτι της ενότητας των προσφορών, όπου σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι ξεκάθαρες οι περιγραφές και οι όροι. Πολιτικές πληρωμής και ακυρώσεις, το ύψος της προσφοράς, αν αφορά κάποιο length of stay και για ποια δωμάτια περιλαμβάνεται. Αυτό μπορείτε να το επιτύχετε με διάφορα marketing ουσιαστικά material που θα σας δείξουμε, μπορεί να γίνει μέσω pop-up, in-line, after sales, θα σας τα δείξω πώς θα βλέπει ο πελάτης. Και κάποιες ανακοινώσεις. Εδώ μπορείτε να αναπτύξετε τα unique selling points του καταλήμματός σας, όπως για παράδειγμα μπορείτε να βάλετε ένα διαφημιστικό μήνυμα 10 things why to choose, γιατί να διαλέξουν το κατάλημά σας. Κάποιες ειδικές ανακοινώσεις για μέτρα COVID που λαμβάνετε γιατί σέβεστε τον πελάτη και ενδιαφέρεστε. Πάρα πολύ σημαντικό είναι το κομμάτι αυτό να είναι πλήρως ανανεωμένο, up to date, γιατί δείχνει ότι δείχνετε το κατάλληλο ενδιαφέρον και σίγουρα ο πελάτης δίνει βαρύτητα σε αυτό το κομμάτι. Για να δούμε πώς βλέπει ο πελάτης τις προσφορές και τις ανακοινώσεις. Για παράδειγμα, στο συγκεκριμένο κατάλημα, όπως θα δείτε, αναφέραμε το κομμάτι των pop-up, ότι μπορείτε να εισάγετε κάποιες προσφορές, για παράδειγμα, κάποια special offer, όπου ο πελάτης θα πατήσει εδώ με τις αντίστοιχες περιγραφές και θα τον οδηγήσει ακριβώς μέσα στην προσφορά. Έχουμε το κομμάτι των special offers, όπου ο πελάτης βλέπει τις ειδικές προσφορές σας ή κάποιες ανακοινώσεις, για παράδειγμα, non-refundable promotion. Εδώ θα μπορούσατε να εισάγετε κάποια COVID μέτρα, όπου ο πελάτης πατάει πάνω και ουσιαστικά βλέπει την αντίστοιχη ανακοίνωση. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί, για παράδειγμα, σε ένα κατάλημα που θα ήθελε να βάλει μία ανακοίνωση ότι το breakfast πλέον από à la carte γίνεται buffet breakfast. Είναι εξαρτάται με τη στρατηγική του καταλήμματος. Λοιπόν, για να δούμε σε ποιο κομμάτι αυτό αντιστοιχεί στο σύστημά μας.
μέσα από το tab Setup Template, όπως θα δείτε, υπάρχει επιλογή Messages and Alerts, όπου εδώ έχουμε πληθώρα επιλογών, όπου μπορείτε να τις στοιχίσετε κάποια προσφορά, όπως το pop-up που σας είπαμε, εισάγετε τον αντίστοιχο τίτλο, την περιγραφή της προσφοράς και έχετε και κάποιες πιο εξελεγμένες επιλογές, όπως για παράδειγμα market, αν θέλετε να κάνετε ένα pop-up ειδικά για τους επισκέπτες που θα μπουν από Ασία. Έχετε πολλές επιλογές από εδώ. Υπάρχει το ticker, όπου ουσιαστικά μπορείτε να βάλετε κάποια ανακοίνωση, ή το pull down, το κομμάτι, όλα είναι ξεκάθαρα στο σημείο που σας έδειξα, setup template, messages and alerts, επιλέγετε το αντίστοιχο, εισάγετε το τίτλο, το κείμενο και add alert. Μπορείτε να επιλέξετε πότε να ξεκινάει αυτή η προσφορά, πότε να λύγει. Έχετε πάρα πολλές δυνατότητες να εισάγετε φωτογραφία στο κείμενο. Τέλος, πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι αυτό που σας τονίσαμε και πολλά καταλήμματα έχουμε παρατηρήσει ότι δεν δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα. Είναι το πεδίο των μεταφράσεων που ουσιαστικά κάνει την διαφορά για το κατάλημά σας. Βρίσκεται στο κομμάτι Manage Translations, όπου εδώ βλέπετε, επιλέγετε τη γλώσσα, την αρχική και τη γλώσσα που θέλετε να εστιάσετε και έχουμε ουσιαστικά όλο το κείμενο. Αν θέλετε, για παράδειγμα, να επιλέξετε σε επίπεδο δωματίου, ουσιαστικά υπάρχει η αγγλική μετάφραση που ήδη έχετε εισάγει στο σύστημα, η αντίστοιχη ελληνική ή όποια γλώσσα θέλετε να επιλέξετε. Υπάρχει κομμάτι πολιτικών, έχουμε όλα τα απαραίτητα πεδία στο σύστημα όπου μπορείτε να εισάγετε τις αντίστοιχες μεταφράσεις, γιατί σίγουρα πρέπει να είναι up-to-date και να είναι ξεκάθαρες, τουλάχιστον για τις χώρες που θέλετε να εστιάσετε. Στο σημείο αυτό μπορούμε να ακούσουμε κάποιες απορίες που έχετε. Για το σύστημά μας, θα χαρούμε πάρα πολύ να μας κάνετε κάποιες ερωτήσεις και να απαντήσουμε αν έχετε κάποια πορεία σε όλα αυτά που έχουμε πει. Ακούτε. Σ' ακούμε, μ' ακούς, Μιχάλη. Ναι, Νικό. Α, ωραία, μια χαρά. Δεν ξέρω αν με βλέπεις. Δώσ' μου μισό λεπτάκι λίγο να ενεργοποιήσω την κάμερα, γιατί για κάποιο λόγο απενεργοποιήθηκε. Ναι, 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 φυσικά, Νικό. Δώσ' μου μισό λεπτάκι. Λοιπόν, μισό λεπτό. Δεν ξέρω αν μ' ακούς. Μ' ακούς κανονικά πάντως, έτσι. Καλό, κανονικά, ναι. Απλά δεν με βλέπεις ακόμη, θα με δεις σε ένα λεπτό. Τέλεια. Λοιπόν, τώρα με βλέπετε λογικά, σωστά? Ναι, ναι, ναι. Ας γράψει και κάποιος ότι με βλέπετε. Μια χαρά. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα έχουμε κάποιες ερωτήσεις στο Q&A. Δεν ξέρω αν τις έχεις καλύψει με αυτά που έχεις πει.
Θα δούμε κάποιες ερωτήσεις. Για παράδειγμα, ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος μας ρωτάει για την ονομασία δωματίων. Για παράδειγμα, πώς είναι σε αντίστοιχες βίλες. Σίγουρα πρέπει να μιλήσαμε γενικά για τα καταλήμματα. Σίγουρα στις βίλες μπορούν να μπουν κάποια πιο ιδιαίτερα ονόματα. Να υπάρχει βέβαια πάντα μία σωστή δομή, αλλά εστιάσαμε σε μία πιο γενική κατηγορία του καταλήμματος. Σίγουρα στάνταρ ρούμ δεν μπορεί να μπει σε μία βίλα. Μπορεί να μπει ένα πιο γενικό όνομα, να μπει luxurious villa με τις αντίστοιχες περιγραφές. Να εστιάσουμε σίγουρα στη σωστή χωρητικότητα του δωματίου και τα λοιπά. Θα θέλαμε να δούμε, μας ρωτάει ο Δήμος, τα pop-up, pull-down που λέτε στην πράξη, πώς δηλαδή εμφανίζονται και ποια είναι τα καλύτερα. Ουσιαστικά δεν υπάρχει κάποιο καλύτερο. Εγώ θα σας ξαναδείξω πώς εισάγουμε τα pop-up και τα pull-down. Σίγουρα ίσως θα είναι καλύτερα, για παράδειγμα, στο κομμάτι των pop-up που εμφανίζονται κάτω δεξιά, να εισάγουμε τις προσφορές ώστε να υπάρχει κάποια ομοιογένεια, και στο κομμάτι των pull-down να βάλουμε κάποιες ουσιαστικά ανακοινώσεις, όπως τα COVID μέτρα, όπως τι διαφοροποιεί το κατάλημά σας, για να το δούμε πάλι. Είναι, είπαμε, στο κομμάτι setup template, messages and alerts. Εδώ υπάρχει το κομμάτι το αντίστοιχο. Για παράδειγμα, αν επιλέξω να εισάγω ένα pop-up, εισάγω τον τίτλο που θέλω, εισάγω το ελεύθερο κείμενο. Ένα όμορφο κείμενο είναι σίγουρα πάντα καλύτερο. Μπορείτε να εισάγετε ακόμα και φωτογραφία μέσα στην προσφορά και πατάμε το αντίστοιχο Add Alert. Αυτό, όπως είπαμε, το pop-up είναι το σημείο το κάτω δεξιά, όπου ουσιαστικά ο πελάτης βλέπει ένα αναδυόμενο παράθυρο εδώ και οδηγείται στη συγκεκριμένη προσφορά. Το κομμάτι το αντίστοιχο, το pull-down, είναι σε αυτό το σημείο, όπου ο πελάτης ουσιαστικά κάνει κλικ πάνω από το booking engine. Αντίστοιχα έχουμε το inline που βγαίνει κάτω από τη μηχανή κράτησης και το after sales. Πες μου, Νικό, κάτι ήθελες να πεις? Όχι. Παρακολουθώ. Δεν έχω κάτι. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ αυτό που έχω διαπιστώσει, Μιχάλη, είναι ότι χρειάζεται πραγματικά ο κόσμος, βλέπω ότι με τη web.gr έχει μεγάλο ενδιαφέρον και ίσως οι εκπαιδεύσεις θα πρέπει να γίνουν κάτι σε λίγο πιο σταθερό επίπεδο, νομίζω. Νομίζω ότι είναι μια διαρκής ανάγκη πλέον. Έχετε μπει στη ζωή των ξενοδόχων πάρα πολύ. Αν μπορείς κάνει και stop share την οθόνη για να μπορούμε να μας βλέπει ο κόσμος που μιλάμε. Έχετε μπει στην καθημερινότητα των ξενοδόχων πάρα πολύ και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει διαρκής τέλος πάντων διαρκής εκπαίδευση και επιμόρφωση, όπως κανονικά κάνει και η Google. Εντάξει, ασύγκριτα τα μεγέθη, Google Web.gr, ωστόσο και το ξενοδόχο μπορεί να είναι και αντίστοιχα τα μεγέθη, γιατί σας χρησιμοποιούν καθημερινά. Μιχάλη, αν μπορείς κάνεις stop share την οθόνη, εγώ αυτό θέλω να πω τους ξενοδόχους, θέλω να πω λίγο, είδα κάποιες ερωτήσεις. Θα μιλήσω λίγο για τις ονομασίες τύπων δωματίου. Πραγματικά υπάρχει πολλές φορές έως και χάος στους τύπους δωματίων. Θα πρέπει να κρατάμε, we keep it simple που λέμε, το κρατάμε όσο πιο απλό γίνεται και πρέπει να προσπαθούμε στις ονομασίες των τύπων δωματίων να δίνουμε και πληροφορία. Ωραία τα superior που βάζετε, αλλά το 2020 η λέξη superior τι σημαίνει? Γιατί για μένα, ας πούμε, αν μου πεις superior room, δεν θα καταλάβω και πάρα πολλά. Να είμαι ειλικρινής, ακόμη και σε μένα δεν μου δίνει μια σαφή εικόνα. Αυτό είναι λίγο εθιμοτυπικό πλέον που μένει. Θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε μια μεγαλύτερη προσπάθεια οι ξενοδόχοι να δώσουμε ουσιώδεις ονομασίες που θα περιγράφουν εν ολίγης το δωμάτιο. Τι είναι? Είναι one bedroom suite with private view, with private pool sea view. Δηλαδή χρειάζεται να δίνουμε τα χαρακτηριστικά.
Και όχι να δημιουργούμε 500 τύπους δωματίων, να δημιουργούμε τους τύπους δωματίων που πρέπει και χρειαζόμαστε έτσι ώστε να μπορούμε να πουλήσουμε. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει, Μιχάλη, σωστά, δεν έχουμε κάτι άλλο. Σωστά, τα είπες πάρα πολύ ωραία, Νίκο. Ευχαριστούμε για την παρένθεσή σου. Τα είπες ωραία, νομίζω. Θα εστιάσουμε πάντα σε αυτό, ότι keep it short and simple. Θέλουμε να είναι η πληροφορία εύκολη για τον πελάτη, ώστε να προχωρήσει σε κράτηση. Ξεκάθαρες περιγραφές, φωτογραφίες, όπως είπαμε, καλές και πολιτικές ξεκάθαρες για τον πελάτη. Θέλουμε ιδίως αυτή την περίοδο να οδηγηθούν οι πελάτες σε direct κρατήσεις, να είναι to the point, να μην δημιουργούμε απορίες. Σε αντίθεση, θέλουμε να δίνουμε απαντήσεις, είτε σε επίπεδο δωματίου, πολιτικών, προσφορών. Ο πελάτης ουσιαστικά πατώντας πάνω σε αυτά να βλέπει μία απάντηση, να μην του γεννιέται μία απορία. Λοιπόν, εγώ έχω ξανακάνει share screen την οθόνη, γιατί βλέπω αρκετές απορίες από τον κόσμο και δυστυχώς δεν υπάρχει ο χρόνος για να φτάσουμε σε βάθος όλα αυτά. Λοιπόν, έχω κάνει share screen την οθόνη, μπαίνετε στο 100% Hotel Show, πατάτε live έκθεση, βρίσκετε τη λίστα με τους ανθρώπους στην έκθεση, live έκθεση, έτσι ονομάζεται το συγκεκριμένο tab, και από εκεί και πέρα βρίσκετε τους ανθρώπους στους οποίους θέλετε να μιλήσετε. Έτσι και με την web.gr. Ορίστε, πατάμε εδώ πέρα live έκθεση, το βλέπετε πιστεύω στις οθόνες σας, βλέπουμε ποιοι είναι ενεργοί και από εκεί και πέρα επιλέγουμε αυτούς που θέλουμε να μιλήσουμε. Οπότε θεωρώ ότι τώρα ο λογαριασμός της web.gr θα κρασάρει από τα request να μιλήσετε, γιατί μπορεί ο κόσμος να μιλήσει μαζί σας on camera. Να δείξω και... Πάρα πολύ, Νίκο, να λύσουμε κάθε απορία. Μπορούν να επικοινωνήσουν είτε τηλεφωνικά, εμείς και κάθε Τρίτη στις 4 διεξάγουμε που δείχνουμε όλο το σύστημα. Θα χαρούμε πάρα πολύ να μιλήσουμε είτε τηλεφωνικά είτε με email, να λύσουμε κάθε απορία, γιατί χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν ο κόσμος μας δείχνει τόσο ενδιαφέρον. Ακριβώς. Λοιπόν, και αυτό που θέλω να πω τον κόσμο, μπείτε στο site του 100% Hotel Show, πατήστε live έκθεση, δείτε τους εκπαίδες που σας ενδιαφέρει να μιλήσετε και από εκεί και πέρα θα μπορείτε να πατήσετε πάνω στις πάτσες τους και να ανοίξει κατευθείαν η κάμερα. Θα χρειαστεί ενδεχομένως να περιμένετε αν είναι σε κάποια άλλη επικοινωνία. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαιρόμαστε που η web.gr ήταν στο άνοιγμα του 100% Hotel Show. Εγώ ανυπομονώ την υπόλοιπη μέρα να μιλήσω μέσω κάμερας με τους υπόλοιπους εδώ πέρα, το όλο τον κόσμο που στην ουσία βρίσκεται εδώ πέρα για να κάνει networking. Δείτε και τους υπόλοιπους εκθέτες, οι οποίοι πραγματικά έχουν πάρα πολλές λύσεις. Είναι ωραίο να αλληλεπιδράσουμε. Εμείς οι άνθρωποι του τουρισμού έχουμε συνηθίσει με τις εκθέσεις. Φέτος δεν τις έχουμε. Αυτό είναι μια καλή ευκαιρία. Μιχάλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι μεγάλη μας τιμή που ουσιαστικά ανοίξαμε τα workshops και ευχαριστούμε για άλλη μια φορά την 100% Hotel Show, εσένα και την εταιρεία Demand First για το ενδιαφέρον τους και το όλο αγώνα που διεξάγαμε. Πολύ καλή εβδομάδα και δημιουργική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας χαιρετώ. Τα λέμε στις 2 η ώρα μαζί ξανά με το επόμενο workshop. Όμως, μέσα στην ημέρα θα δείτε και διάφορους designers, όχι διάφορους, θα δείτε τους designers, τους τελικούς επιγραφώντες των 100% Hotel Design Awards, οι οποίοι θα παρουσιάσουν τα έργα τους ένα προς ένα. Είναι πολύ ωραίο ότι σήμερα όλη η μέρα έχουμε κάτι να κάνουμε. Με το που βλέπουμε ένα workshop, μπαίνουμε, μιλάμε με εκθέτες. Βλέπουμε ένα designer, μπαίνουμε, μιλάμε με εκθέτες. Είναι σαν την έκθεση, το ίδιο πράγμα, απλά online. Οπότε, καθίστε στον καναπέ σας ή στο γραφείο σας, ανοίξτε την κάμερά σας, το 100% Hotel Show και απολαύστε αυτή την εβδομάδα που θα κυλήσει έτσι όμορφα με πολύ networking. Σας περιμένουμε λοιπόν να μας μιλήσετε μέσα από το ειδικό περιβάλλον της έκθεσης.